Γεια σας και από μένα. Εγκαινιάζουμε το χώρο αυτό σήμερα, δέκα χρόνια μετά το θάνατο του Γιώργη, ο οποίος θα λειτουργεί με διπλό χαρακτήρα. Θα είναι εκθεσιακό χώρος και εργαστήριο. Στόχος μας είναι να έρχονται ξανά στο φως τα έργα του που άφησε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με περιοδικές εκθέσεις που θα καλύπτουν όλο το φάσμα της δημιουργικότητάς του. Ζωγραφική, χαρακτική, επιμέλεια βιβλίων και πολλά άλλα που θα τα δούμε σε θεματικές εκθέσεις. Κάθε δύο περίπου μήνες με τρεις. Στόχος μας είναι το εργαστήρι του να γίνει όπως το ήθελε ο ίδιος και όπως το έγραψε στη Διαθήκη του. Να γίνει δηλαδή κυψέλη δημιουργικής δουλειάς αξιοποιώντας την υποδομή που μας άφησε. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, προσωπικά νιώθω μεγάλη συγκίνηση σήμερα και ευχαριστώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που με τίμησε αναθέτοντάς μου την ευθύνη του χώρου του εργαστηρίου στον οποίο, ε, του εργαστηρίου του Γιώργη Βαρλάμου στον οποίο κοντά είχα την καλή τύχη να μαθητεύσω στα νεανικά μου χρόνια. Το χώρο τον εγκυνιάζουμε με μια έκθεση ασπρόμαυρης ξυλογραφίας. Ο Γιώργης πίστευε στη δύναμη της χαρακτικής. δημιουργεί ξυλογραφίε ενώ αναδεικνύει όσο κανεί άλλο την έννοια της υφής, τη υφής στη χάραξη. Θα το παρατηρήσετε αυτό στα έργα. Όχι ω κόλπο ή ω μανιέρα, αλλά ω ανάγκη απόδοση τη πραγματικότητα. Εάν παρατηρήσουμε με προσοχή, θα δούμε με πόση διαφορετικότητα χαράζει με το καλέμι του για να αποδώσει το δέρμα, το θρόισμα των φίλων, το ύφασμα, τα μαλλιά, κάθε τι θέλει τη δικιά του εκφραστική δύναμη. Θα μου επιτρέψετε, σύντροφε Νίκο και σύντροφε Δημήτρη, μια μικρή προσωπική κατάθεση για τον Γιώργη Βαρλάμο. Για εκείνον η τέχνη ήταν εργασία και μάλιστα πολύ σκληρή και ολοήμερη. Εδώ στη γειτονιά τον ξέρουν οι φίλοι γείτονε και το θυμούνται. Σηκωνόταν στις 4 το πρωί που ήταν ησυχία και εργαζόταν ακατάπαυστα έως νωρίς το μεσημέρι. Μετά έκανε όσο τον βαστάγαν τα πόδια του μια βόλτα στη γειτονιά για να προμηθευτεί το ριζοσπάστη και τα ψώνια για τις ανάγκες της μέρας και αφού ξεκουραζόταν λίγο συνέχιζε να εργάζεται ως αργά το απόγευμα. Το βραδάκι όμως συναντιόταν πάντα με φίλους είτε στο εργαστήρι του, είτε πήγαινε στις εκθέσεις για κουβέντα και τσίπουρο ως τα μεσάνυχτα. Η ζωή του ήταν οργανωμένη, προγραμματισμένη και πλήρης, γεμάτη δημιουργία και συναισθήματα. Έλεγε πάντα ότι σημασία έχει το περιεχόμενο των έργων, χωρίς όμως να υποτιμάει τη μαστοριά που τη θεωρούσε το μέσον για να μπορέσει ο καλλιτέχνης να πει αυτά που πρέπει να πει για το έργο του. Επίσης, θα πρέπει να σας πω ότι ήταν ένας σπουδαίος δάσκαλος για τους νεότερους καλλιτέχνες. Του άρεσε πολύ να διδάσκει. Γι' αυτό και έφερνε πολύ βαριά το ότι δεν μπόρεσε, δεν τον δεχτήκανε ποτέ στη Σχολή Καλών Τεχνών. Ήταν γενναιόδωρος στις σχέσεις του με τους μαθητές τους, αλλά και πολύ αυστηρός ταυτόχρονα. Μοιραζόταν ακούραστα τις γνώσεις του και την εμπειρία του στη δουλειά. Έγραψε για τη χαρακτική. Η χαρακτική άνοιξε το δρόμο προς τη μόρφωση του ανθρώπου με τη γέννηση της τυπογραφίας και κατά συνέπεια με την, την ευρεία κυκλοφορία του βιβλίου, απρόσιτου μέχρι τότε στο λαό, γιατί το βιβλίο ήταν χειρόγραφο και προσιτό μόνο στην ολιγαρχία. Εκείνο, συνεχίζει ο Γιώργης, εκείνο που κάνει το έργο τέχνης δεν είναι η τεχνική, αλλά η συγκίνηση που εκπέμπει, γιατί η τέχνη, η κάθε μια από τις καλές τέχνης, τέχνες, έχει το προσόν να αγγίζει το θεατή, αναγνώστη, ακροατή, με άπειρα συναισθήματα και συγκινήσεις, που αν ο κόσμος είχε ευαισθητοποιηθεί και προσπαθούσε να διαβάζει τις καλές τέχνες, θα ήταν σίγουρα καλύτερος. Η τεχνική, όσο τέλεια και να είναι, πρέπει να έρχεται δεύτερη. Η αξία του έργου τέχνης δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε, συνεχίζει ο Γιώργης, πως ένα έργο χωρίς τη μαγική δύναμη που εκπέμπει για να συγκινήσει τον άνθρωπο είναι απλώς ένα εργόχειρο. Το έργο τέχνης είναι κατάθεση ψυχής. Επίσης θα σας πω μια λεβεντιά μεγάλη να διαχωρίζει τα μικρά από τα μεγάλα. Ήταν ένας εύκολα ευχαριστημένος άνθρωπος στην καθημερινότητα και αγαπούσε τα μικρά πράγματα στη ζωή και τα χαίρονταν πολύ. Τους φίλους, το, τα λουλούδια το φως. Όμως δεν σήκωνε μίγα στο σπαθί του για τα μεγάλα και σημαντικά. Για το κόμμα, για το κίνημα, για την πανανθρώπινη κοινωνία που ονειρευόταν. Θα πρέπει να πω κλείνοντας ότι σήμερα το κόμμα μας, ολοκληρώνει τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου ώστε να λειτουργήσει σύμφωνα με την επιθυμία του και να μαθαίνουν εκεί οι νέοι καλλιτέχνες. Νέοι ανεξαρτήτως ηλικία εννοούσε. Προσπαθήσαμε να μην αλλάξουμε τίποτα στο χώρο. Να τα κρατήσουμε όλα όπως μας τα άφησε. Τα εργαλεία, τα μηχανήματα, τα έπιπλα, τα χειροποίητα, τα υφαντά της μάνας του. Θα λειτουργεί εδώ κάτω το εργαστήριό του της Χαρακτικής με τη μαντεμένια πρέσα του Γιάννη Κεφαλινού, πρέσα του 19ου αιώνα, χιτή, και την πρέσα ξυλογραφίας του Χαράκτη Δάβη, όρθιο ξύλου πρέσα, πρέσες και οι δύο του 19ου αιώνα, καθώς και μια μεγάλη πρέσα ξυλογραφίας που τη σχεδίασε ο ίδιος ο Βαρλάμος για να τυπώνει τα πολύ μεγάλα έργα του. Και μάλιστα τη σχεδίασε προς το τέλος της ζωής του. Θα είναι ένα ελεύθερο εργαστήρι, ανοιχτό, για κάθε έναν που αγαπάει την τέχνη, ανοιχτό σε συλλόγου και ομάδες, σε κάθε χαράκτη, σε κάθε καστικό που θέλει να δημιουργήσει. Θα υπάρχουν εδώ και οι σημειώσει από το αρχείο του, στη διάθεση κάθε ιστορικού ερευνητή, καθώς και η πλούσια βιβλιοθήκη του, που υπάρχουν όχι μόνο τα βιβλία που φιλοτέχνησε ο ίδιος και τα εικονογράφησε, αλλά και τα βιβλία που διάβαζε και αγαπούσε. Στο χώρο επάνω που ζωγράφιζε, γιατί ο, κάτω χώρος ήταν εργαστήριο χαρακτικής, ο επάνω χώρος ήταν εργαστήριο ζωγραφικής, με τραπέζια και καβαλέτα και ένας μικρός χώρος, ένα μικρό δωματιάκι στο οποίο κοιμότανε. Στον επάνω χώρο, λοιπόν, που θα επισκεφθείτε, χωρίς να λιώσουμε το χαρακτήρα του, έχει δημιουργηθεί ένα μικρό εκθετήριο, όπου, όπως είπαμε, περιοδικές εκθέσεις φιλοδοξούμε να παρουσιαστεί το έργο του στο κοινό και θα φιλοξενούνται επίσης και πολιτιστικές και μορφωτικές δράσεις, κρατώντας το χώρο όπως ακριβώς τον ήθελε, ζωντανό. Έχουμε, αγαπητοί φίλοι, από εδώ και πέρα πάρα πολύ δουλειά. Πρώτα απ' όλα, έχουμε στόχο να δουλέψουμε ώστε να γίνει ηλεκτρονικά προσβα... και ηλεκτρονικά προσβάσιμο το τεράστιο αρχείο του, όχι μόνο τα έργα του, αλλά οι σημειώσει, οι σκέψει, τα προσχέδιά του για να είναι στη διάθεση του κάθε μελετητή. Επίση, ε, θα, θα, υπάρχει ένα κανονισμό για όσου θέλουν να δουλέψουν στο χώρο. Αυτό θα γίνεται μετά από συνεννόηση. Ο χώρο θα είναι ανοιχτό Τετάρτη έω Κυριακή μέχρι τι 22 Οκτώβρη, 6 με 8.30 τα απογεύματα για όποιον θέλει να επισκεφτεί την έκθεση. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν στην ανακαίνιση και την επιμέλεια του χώρου. Τους συντρόφους εργάτες και τεχνικούς που συντήρησαν και φρόντισαν τεχνικά του χώρο, τους συντρόφους από τη Σπουδάζουσα και τον τομέα καλλιτεχνών που βοήθησαν στην πρώτη ταξινο... σε μια πρώτη ταξινόμηση των βιβλίων και των εργαλείων του, τους συντρόφους από το αρχείο του κόμματος που τόσα χρόνια κατέγραψαν, φύλαξαν και συντήρησαν τα έργα του, του συντρόφου από το τμήμα πολιτισμού και τη σύγχρονη εποχή, την Κεντρική Επιτροπή για την ολόπλευρη στήριξή, τους, στήριξή της, και όλους όσους συνέβαλαν στο να φτάσουμε σήμερα στο σημείο να ανοίγουμε το χώρο παρά τις δυσκολίες, σύμφωνα με την επιθυμία του, φόρο τιμής στο δάσκαλο, τον άνθρωπο, τον σύντροφο Γιώργη Βαρλάμο. Σας ευχαριστώ.